Φεστιβάλ Φιλίππων παίζει θέατρο στο μαγικό κόσμο του Καρνάκιου της Καβάλας. Το αποτέλεσμα της δουλειάς μιας μικρής ομάδας νέων ανθρώπων που αγαπούν και υπηρετούν το θέατρο, οι οποίοι δημιούργησαν την παράσταση Βάρδα Μπένε, μια ιστορία που μάλλον δεν θέλεις να ακούσεις, άρεσε τόσο πολύ στο κοινό της Καβάλας, όπου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, Θοδωρής Γκόνης, αποφάσισε να την εντάξει και στο φετινό Φεστιβάλ Φιλίππων. Η επιτυχημένη παράσταση του Φεστιβάλ Φιλίππων που την περασμένη χρονιά εγγενίασε θεατρικά τον χώρο του Καρνάγιου επαναλαμβάνεται και φέτος τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Για μας είναι μια σπουδαία στιγμή αυτή η παράσταση. Είναι η παράσταση που κάναμε πέρυσι, όπως ξέρετε, που ήταν μια παράσταση που οργάνωσαν τα παιδιά, η Εύα, η Βαμβακά, η οικονόμου Βαμβακά. Ο Παύλος ο Σταυρόπουλος, η Κυριακή η Μακέδου και η Κατερίνα Σημεωνίδου στο Καρνάγιο, γιατί όπως ξέρετε το φεστιβάλ του αρέσει, το φεστιβάλ να αναδεικνύει χώρους, να δείχνει τις υπέροχες γωνιές που έχει η Καβάλα και δόξα τω Θεώ το έχουμε καταφέρει. Η παράσταση αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή του περσινού φεστιβάλ και πολλοί άνθρωποι δεν την είδαν γιατί ο χώρος είναι μικρός, χωράει μόνο 50 θεατές, 56 για την ακρίβεια. Ήταν πολύ παραπάνω και ήμασταν χαρούμενοι γι' αυτό. Γι' αυτό αποφασίσαμε φέτος να επαναληφθεί. Και φέτος θα υπάρχει το ίδιο θέμα, πιστεύω, με τους θεατές. Πάλι κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, γι' αυτό ας τρέξουν να πάρουν τα εναπομείναντα εισιτήρια. Η προπόληση γίνεται έτσι κι αλλιώς εδώ και 3-4 μέρες στο περίπτερο του Δήμου. Και η ανταπόκριση είναι πολύ. Όπως είπε και η κυρία Βαμβακά πέρσι, ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η παράσταση είναι ένα στολίδι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός ο χώρος αναδεικνύει την τουριστική και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας. Η παράσταση πραγματικά σημείωσε μεγάλη επιτυχία πέρσι, έπρεπε να επαναληφθεί. Και εγώ την ταυτίζω και συμβολικά με το θέμα που έχει το Φεστιβάλ Φιλίππων. Χαρούμενη που επαναλαμβάνει την παράσταση. Πέρυσι ήταν ένα δώρο για μένα αυτή η ανάθεση και αυτή η ενασχόληση με αυτό το θέμα. Ήταν πάρα πολύ δημιουργική στιγμή. Ήμουν ευτυχισμένη με το αποτέλεσμα και γι' αυτό ήρθε με πολύ μεγάλη χαρά για δεύτερη φορά η επανάληψη της παράστασης. Φέτος δουλέψαμε πιο ήρεμα, γιατί το κείμενο υπήρχε, δεν το ξανακάναμε από την αρχή, οπότε όλοι οι ρυθμοί ήταν πιο γαλήνοι, αλλά εμείς ήμασταν πιο μεστοί, πιο συγκεντρωμένοι. Άλλο ένα φεστιβάλ Φιλίππων, άλλη μια τιμητική συμμετοχή μας σε αυτό, μια παράσταση που επαναλαμβάνεται, αλλά που δεν έχει τα ενδυνάμει αρνητικά χαρακτηριστικά μιας επανάληψης. Μια πρόταση, πρόσκληση που έγινε στην Εύα και σε όλους μας το Μάιο του 2018 από το Θοδωρή Γκόνη. Για δεύτερη χρονιά δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που νιώθω. Οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Θοδωρή Γκόνη και σε όλους τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν για δεύτερη χρονιά. Το να συνεργάζεσαι στις μέρες μας με τέτοιους ανθρώπους σαν την Εύα, τον Παύλο, την Κατερίνα, νομίζω ότι είναι σαν ένα μικρό όνειρο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ξανά στο κοινό της Καβάλας το Βάρδα Μπένε. Πέρυσι, μάλλον δεν είχαμε προλάβει κι εμείς να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε κάνει, δεν είχαμε καταλάβει. Ήταν τόσο εντατική η ρυθμή της δουλειάς. Η Εύα έφτιαξε κάτι μαγικό. Μια παράσταση που μας ταξιδεύει στην ιστορία των Καϊκιών, αλλά και αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ναυτική ιστορία της Καβάλας. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.